Μακεδονίας ολοκληρώθηκε με μεγάλη υπεροχή του ναι. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη στην πορεία για την κύρωση και τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μας προβληματίζει ωστόσο η χαμηλή συμμετοχή των πολιτών στην όλη διαδικασία, καθώς αναδεικνύεται ότι μεγάλο τμήμα των πολιτών στη γειτονική χώρα αντιμετωπίζει τη Συμφωνία με σκεπτικισμό και τελικά η συντριπτική υπεροχή του ναι δεν καθίσταται πολιτικά δεσμευτική για την αντιπολίτευση. Το λόγο επιμένως έχει τώρα η Βουλή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και ελπίζουμε ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης του κ. Ζάεφ για συνταγματική αναθεώρηση θα τελεσφορήσει. Από τη δική μας πλευρά, τονίζουμε ότι συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία του κ. Ζάεφ με κύριο γνώμονα τη διαφύλαξη της δυναμικής της Συμφωνίας των Πρεσπών. Θεωρούμε πάντως ότι το κλίμα εθνικισμού και καχυποψίας που συντηρείται και στις δύο πλευρές των συνόρων από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις υπονομεύει τις δυνατότητες για την επίλυση της διαφοράς μεταξύ των χωρών μας και φιλοδοξεί να συντηρήσει το πολιτικό και ιστορικό αδιέξοδο στα Βαλκάνια. Ο παραλογισμός της τάσης αυτής και στην Ελλάδα αλλά και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει οδηγήσει σε ένα λογικά ανυπόφορο εθνικιστικό παράδοξο. Τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΒΜΡΟ χαρακτηρίζουν τη συμφωνία εθνικά επιζήμια και επιβλαβή για τα εθνικά συμφέροντα. Η Νέα Δημοκρατία για τα συμφέροντα της Ελλάδας και το ΒΜΡΟ για τα συμφέροντα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Βλέπουμε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία, ακολουθώντας τις εθνικιστικές φωνές στο εσωτερικό της, να πανηγυρίζει για το γεγονός ότι οι απέναντι εθνικιστές κατάφεραν να επιφέρουν μέσω της αποχής πλήγμα στη διαδικασία της κύρωσης της συμφωνίας. Τη βλέπουμε να επιχαίρει για τη δίθεν πολιτική επιτυχία όσων στη γειτονική χώρα επιμένουν στη διατήρηση της ονομασίας Μακεδονία, όσων θεωρούν τους εαυτούς τους απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όσους διαδήλωναν εχθές στην πόλη των Σκοπίων με σύνθημα «Όχι στην ελληνική γενοκτονία». Και αναρωτιέται κανείς, αν η συμφωνία είναι επιζήμια για την Ελλάδα, πώς είναι δυνατόν να είναι ταυτόχρονα επιζήμια και για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και πώς μπορεί να ισχύει και το αντίθετο? Η απάντηση είναι ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΒΜΡΟ εχμάλωτοι και οι δύο μιας ακροδεξιάς λογικής και υπό το φόβο του πολιτικού κόστους δεν τολμούν να αναλάβουν την ευθύνη για να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στη διαφορά μεταξύ των δύο χωρών. Προτιμούν να διατηρούν το αδιέξοδο, προτιμούν να μεταθέτουν το θέμα, προτιμούν να συντηρούν τον εθνικισμό. Και ρωτάμε τη Νέα Δημοκρατία, αν αυτή η συμφωνία είναι εθνικά επιζήμια για την Ελλάδα και παρόλα αυτά δήθεν απορρίφθηκε από τον γειτονικό λαό, ποια κατά τη γνώμη της μπορεί να είναι η λύση? Η απάντηση είναι σαφής. Καμία. Άρα, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ούτε τη βούληση, ούτε το όραμα, ούτε βεβαίως τη δύναμη να συγκρουστεί με τις αντιδραστικές δυνάμεις και ιδεολογίες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στην ελληνική κοινωνία, για να δημιουργηθεί ένα άλλο κλίμα φιλίας, συνεργασίας και συνανάπτυξης στην ευρύτερη Βαλκανική. Προτιμά να οχυρώνεται πίσω από αντιδραστικές και ακροδεξιές δυνάμεις, με μοναδικό του σκοπό όχι την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος, αλλά των μικροπολιτικών του επιδιώξεων. Και δυστυχώς ξέρει πολύ καλά ότι αυτή είναι η πραγματικά εθνικά επιζήμια στάση. Αυτή είναι η στάση που τροφοδοτεί ένθεν κακήθεν τους εθνικισμούς, τους φανατισμούς και τον ιστορικό παραλογισμό. Συνεχίζει λοιπόν την παράδοση του κυρίου Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης, την παράδοση του κυρίου Σαμαρά και των ομοίων του, που είναι και οι υπεύθυνοι για όσα σήμερα έχουν να αντιμετωπίσουν οι δύο λαοί. Και το λέω με τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση και σαφήνεια. Ο κύριος Μητσοτάκης με τη στάση του ενισχύει τον εθνικισμό στη γειτονική μας χώρα, όπως και ο εθνικισμός του ΒΜΡΟ ενισχύει τον εθνικισμό στην Ελλάδα. Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος λοιπόν, Νέα Δημοκρατία και ΒΜΡΟ, καθώς ο ένας δεν υπάρχει χωρίς τον άλλον. Επαναλαμβάνω λοιπόν το αυτονόητο. Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει με νυφαλιότητα, σοφροσύνη και αίσθηση του εθνικού της καθήκοντος να υποστηρίζει την ανάγκη για να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτός είναι και ο μοναδικός δρόμος για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση των δύο χωρών και ώστε τα Βαλκάνια να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη σταθεροποίηση και την εξασφάλιση της φιλίας και της συνεργασίας. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, κατατίθεται σήμερα στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2019, όπου και θα συζητηθεί ώστε το τελικό σχέδιο να εισαχθεί στη Βουλή σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζει το Σύνταγμα. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού θα αποτυπώνεται το σημερινό δημοσιονομικό περιβάλλον, αλλά και η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε δημοσιονομικές παρεμβάσεις που θα αποτρέπουν την περικοπή των συντάξεων. Ειδικότερα,
από τη μεριά μας, έχουμε ήδη δηλώσει με σαφήνεια ότι το μέτρο της περικοπής των συντάξεων δεν είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εφαρμοστεί φυσικά και το σύνολο των αντιμέτρων. Αντιθέτως, έχουμε εξηγήσει, και αυτό θα αποτυπώνεται στο προσχέδιο, ότι και χωρίς την εφαρμογή του μέτρου των περικοπών των συντάξεων υπάρχει αρκετός δημοσιονομικός χώρος για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά τη διάρκεια των εγγενείων της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η ακριβής ποσοτικοποίηση των μέτρων αυτών θα καθοριστεί στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προϋπολογισμών όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά. Κύριε εκπρόσωπε, με δεδομένα όσα χρεώσατε στην Νέα Δημοκρατία για την στάση της απέναντι στη Συμφωνία των Σκοπίων και ότι αλληλοτροφοδοτείτε από το ΒΕΜΡΟΔΙΤΗ, όπως είπατε, χωρίς το ένα κόμμα δεν υπάρχει και το άλλο σε ό,τι αφορά τη σκοπιμότητα. Το ίδιο ισχύει, αναρωτιέμαι, και για τον κύριο Καμένο, ο οποίος εχθές έσπευσε να πανηγυρίσει και να μιλήσει περί ακύρωσης συμφωνίας και κάτι ακόμη. Θα περιμένετε τον κύριο Ζάιφ να ολοκληρώσει το έργο του, δηλαδή δεσμεύεστε ότι η κυβέρνηση θα είναι αυτή που θα περιμένει έως τέλους να ευοδοθεί ή όχι το σενάριο της υλοποίησης συμφωνίας? Καταρχάς, πρέπει, κυρία Ζορμπά, να σας πω ότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία και οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν είχαν πάντοτε την ίδια θέση. Η Νέα Δημοκρατία, αντιθέτως, ισχυριζόταν ότι υποστηρίζει μία συμφωνία με σύνθετη ονομασία, η οποία θα περιλαμβάνει και το έργα όμνες και την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά αντιθέτως στην πορεία των διαπραγματεύσεων φάνηκε ότι υπό την πίεση των εσωκομματικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο κ. Μητσοτάκης και για λόγους που έχουν να κάνουν με τις μικροπολιτικές του επιδιώξεις, με το γεγονός ότι δεν θέλει να δημιουργήσει προβλήματα σε ένα, αν θέλετε, πιο συντηρητικό ακροατήριο, ακόμα και ακροδεξιό ακροατήριο που ακολουθεί τη Νέα Δημοκρατία, άλλαξε αυτή την πολιτική του τοποθέτηση και άρχισε να τοποθετείται εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών ακόμα και πριν αυτή η υπογραφή. Αντιθέτως, ο κύριος Καμένος και στο καταστατικό του κόμματός του, αλλά και από την πρώτη στιγμή, είχε με σαφήνεια δηλώσει ότι δεν συμφωνεί με την σύνθετη ονομασία και αυτή είναι μια γνωστή διαφορά η οποία υπήρχε μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ωστόσο, ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να σας πω ότι ισχυρίζεται ότι είναι ένας κεντρός φιλελεύθερος μεταρρυθμιστής και ως τέτοιος κρίνεται και ως τέτοιος πρέπει να τοποθετείται πάνω στα μεγάλα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα. Φιλοδοξεί ο κύριος Μητσοτάκης να γίνει πρωθυπουργός. Επομένως, πρέπει να μας πει με ποιον ακριβώς τρόπο θα χειριστεί την όλη διαδικασία για να μπορέσουμε τελικά να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Και αυτό το οποίο ισχυρίζομαι και το ισχυρίζομαι σαφώς είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει και δεν μπορεί να προχωρήσει σε μια τέτοια συμφωνία για τον λόγο ακριβώς του ότι βάζει το μικροπολιτικό συμφέρον της ενότητας της Νέας Δημοκρατίας και της ενότητας με τις ακροδεξιές δυνάμεις, με τον κύριο Σαμαρά, με τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη, πάνω από το εθνικό συμφέρον. Αυτό είναι, νομίζω, το κεντρικό χαρακτηριστικό της κριτικής μας απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Καμένο, πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Καμένος από την πρώτη στιγμή, και επειδή γνώριζε ότι η συμφωνία δεν είναι ούτε προδοτική, αλλά αντιθέτως ούτε κατά τον τρόπο που εννοείται από τη Νέα Δημοκρατία αποτελούσε μια παράδοση ανεφόρων στους γείτονές μας, είχε κάνει την εκτίμηση ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στη γειτονική χώρα για να περάσει αυτή η συμφωνία. Άλλο η ιδεολογική τοποθέτηση του κυρίου Καμένου και άλλο αυτή η εκτίμηση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν χαρακτήρισε ποτέ τη συμφωνία αυτή προδοτική ή συμφωνία παράδοσης ανεφόρων λοιπόν στους γείτονές μας. Ο κύριος λοιπόν Καμένος νομίζω ότι έχει το δικαίωμα να θεωρεί ότι είχε δίκιο στην πρόβλεψή του, ότι πράγματι θα υπάρξουν δυσκολίες στη γειτονική χώρα για να προχωρήσει στη διαδικασία της κύρωσης της συμφωνίας μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης. Εμείς από τη δική μας πλευρά συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχει αναλάβει ο κύριος Ζάιφ. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ανάγκη για τη διαφύλαξη της δυναμικής της Συμφωνίας των Πρεσπών, καθώς θεωρούμε ότι είναι κρίμα να πάει χαμένη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να επιληθεί ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρεί τα Βαλκάνια εδώ και περίπου 30 χρόνια.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας, επίσης να σας απαντήσω το εξής. Εμείς δεν είμαστε ανελαστικοί ως προς το ζήτημα του χρονοδιαγράμματος. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, αναμένουμε τις πρωτοβουλίες που θα πάρει η κυβέρνηση του κυρίου Ζάεφ και για μας το κρίσιμο δεν είναι η τήρηση ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος, το κρίσιμο είναι η ουσία. Δηλαδή να υπάρξουν, να πληρωθούν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την κύρωση της συμφωνίας από την Ελλάδα. Όμως θέλουμε να στείλουμε και ένα συγκεκριμένο και σαφές μήνυμα ότι δεν πρέπει, το ξαναλέω, να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη, γιατί είναι δεδομένο ότι η σημερινή ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να αποδεχθεί την ένταξη της γειτονικής μας χώρας σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό χωρίς να έχει υπάρξει πρώτα συνταγματική αναθεώρηση με τροποποίηση της ονομασίας και αν δεν έχει τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Αυτό σημαίνει, κατά τη γνώμη σας, ότι μια εκλογική διαδικασία βουλευτικών εκλογών στη γείτονα θα πάει τη διαδικασία πιο πίσω? Είναι ένας όρος ο οποίος δεν θα τηρηθεί, με τον τρόπο αυτό δεν θα τηρηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών? Και όσον αφορά τον κύριο Καμένο και τη Νέα Δημοκρατία, μιλήσατε πολύ για εθνικισμό, μιλήσατε πολύ για ακροδεξιά. Κατανοητό ότι η Νέα Δημοκρατία και η ΑΝΕΛ κινούν από διαφορετικές πηγές. Αλλά μήπως καταλήγουν στο ίδιο, μήπως δηλαδή όλα αυτά που είπατε για τον κύριο Μητσοτάκη ισχύουν και για τον κύριο Καμένο, ανεξαρτήτως από πού ξεκίνησε κάθε πλευρά? Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Εμείς θα υποστηρίξουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία του κυρίου Ζάεφ, ώστε να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν θεωρούμε ότι μια πιθανή εκλογική διαδικασία θα μπορούσε να αποτελέσει τροχοπέδι. Καταλαβαίνουμε ότι φυσικά είναι μια πιθανότητα να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση ως προς τους χρόνους οι οποίοι ορίζονται, ως προς τα χρονοδιαγράμματα τα οποία ορίζονται στη Συμφωνία των Πρεσπών. Όμως επαναλαμβάνω ότι για μας το κρίσιμο είναι να πληρωθούν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, δηλαδή να υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση στη γειτονική χώρα. Τώρα, αν αυτό θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο ή αν θα ολοκληρωθεί τον Φλεβάρι ή τον Μάρτι, δεν θεωρώ ότι για μας αποτελεί πολύ μεγάλο ζήτημα. Το αντίθετο. Εμείς, ξαναλέω, θέλουμε την ουσιαστική πλήρωση των προϋποθέσεων. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας και επειδή επιμένετε σε σχέση με την τοποθέτηση του κ. Καμένου, ξαναλέω. Ο κ. Καμένος πάντοτε υποστήριζε ότι είναι, αν θέλετε, προέρχεται από την λεγόμενη λαϊκή δεξιά. Το θέμα αφορά τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος υποστηρίζει ότι, ξαναλέω, είναι ένας κεντρός φιλελεύθερος μεταρρυθμιστής. Και ως κεντρός φιλελεύθερος μεταρρυθμιστής, το μόνο το οποίο κάνει καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας να επιληθεί το ζήτημα με τη γειτονική χώρα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια νέα φάση στην ευρύτερη Βαλκανική, είναι να οχυρώνεται πίσω από αντιδραστικές, ακροδεξιές και εθνικιστικές ιδεολογίες στο εσωτερικό του κόμματός του, με μοναδικό γνώμονα να μην διασπαστεί ή να μην χάσει ψήφους στην μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνει να γίνει πρωθυπουργός της χώρας, πράγμα το οποίο δεν θεωρώ και πάρα πολύ πιθανό. Παρακαλώ. Ωστόσο, ο κύριος Καμένος, πολύ λίγα λεπτά αφού έγινε γνωστό το αποτέλεσμα, μίλησε για άκυρο δημοψήφισμα. Αυτό είναι μια άλλη τοποθέτηση. Ο κύριος Καμένος έκανε μια νομική ερμηνεία. Δημοψήφισμα, τι θα πει ότι είναι άκυρο δημοψήφισμα? Δεν καταλαβαίνω συγκεκριμένη νομική ερμηνεία. Ξαναλέω όμως, δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Δηλαδή, κάνει μια νομική ερμηνεία ο κύριος Καμένος. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το εξής. Θα προχωρήσει συνταγματική αναθεώρηση στη γειτονική χώρα ή όχι? Εφόσον προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση στη γειτονική χώρα, τότε πληρούται η ουσιαστική προϋπόθεση για να θέσει και η Ελλάδα την συμφωνία σε ισχύ. Τελεία, παύλα. Παρακαλώ, κύριε Κατσιγιάννη. Πάντως, κύριε εκπρόσωπε, ο κύριος Καμένος, επειδή προσπαθείτε να αναδείξετε διαφορές ανάμεσα στον κύριο. Δεν προσπαθώ τίποτα. Προσπαθώ να περιγράψω. Δεν ήρθα όλα κατέβατο. Στη Νέα Δημοκρατία ήταν. Από το ίδιο κόμμα προέρχεται. Δηλαδή, μπορεί να δικαιολογηθούν οι μετατοπίσεις και από τις δύο πλευρές. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Η ελληνική κυβέρνηση, γιατί έχει αυτή την πρεμούρα να τελειώσουν όλα γρήγορα? Θα μπορούσε να πάμε κι εμείς εδώ σε εκλογές και να αποφασίσει και ο ελληνικός λαός, εφόσον και εσείς έχετε δώσει, θα έλεγα, τόση έμφαση σε αυτή τη συμφωνία. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί πρέπει όλα να τελειώσουν μέχρι τον Μάρτιο ή μέχρι μέχρι την Άνοιξη. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως καταλάβατε, εμείς δεν έχουμε καμία πρεμούρα, έτσι όπως είπατε.
Το αντίθετο. Ξαναλέμε ότι για μας το κεντρικό δεν είναι το χρονοδιάγραμμα, το κεντρικό είναι η ουσιαστική πλήρωση των προϋποθέσεων για να τεθεί η συμφωνία σε ισχύ. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Κατσιγιάννη, έχουμε πάρει μια πολιτική πρωτοβουλία και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να επιληθεί ένα ιστορικού χαρακτήρα ζήτημα, μια ιστορικού χαρακτήρα διαφορά που θα ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην ευρύτερη Βαλκανική. Αυτή την πολιτική πρωτοβουλία θα την υποστηρίξουμε, θα την τεκμηριώσουμε, θα την ενισχύσουμε και θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι το α και το μέγα για να μπορούμε να συζητάμε για μια εφαρμογή μιας αξιόπιστης της εξωτερικής πολιτικής. Παρακαλώ, κύριε Αγκαντώνα. Είπατε, κύριε εκπρόσωπε, ότι ο κύριος Καμένος έκανε μια νορμική ερμηνεία για το θέμα του δημοψηφίσματος. Εγώ πολιτικά θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι είναι φυσιολογικό, λογικό, να βγαίνει σε καθημερινή βάση κάποιος βουλευτής από τους ανεξάρτητους Έλληνες να προειδοποιεί και να απειλεί ότι θα ρίξει την κυβέρνησή σας, πρώτον. Και δεύτερον, θα ήθελα να μας πείτε από πού αντλείτε αυτή τη μεγάλη αισιοδοξία ότι η κυβέρνηση, okay, θα αντέξει, εκτός αν έχετε προχωρήσει σε επαφές με βουλευτές από άλλα κόμματα. Ακούστε, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της διαφωνίας που υπάρχει μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Πρωθυπουργού, οι δύο συμφώνησαν πριν από μία περίπου εβδομάδα ότι επειδή η κυβέρνηση έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει, έχει να ξεκινήσει την διαδικασία για τη μετάβαση στη μεταμνημονιακή περίοδο, για να κάνουμε τα πρώτα βήματα ως χώρα στη μεταμνημονιακή περίοδο, έχουμε να επιλύσουμε το ζήτημα των συντάξεων, έχουμε να εφαρμόσουμε μια σειρά από επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα, έχουμε να εφαρμόσουμε μια σειρά από ελαφρύνσεις στην φορολογική πολιτική που θα δημιουργήσουν άλλους όρους για την καθημερινότητα ευρύτερων κοινωνικών κατηγοριών. Θεώρησαν ότι είναι ορθό να ξανανοίξει το συγκεκριμένο ζήτημα το Μάρτιο. Επομένως, αυτή τη στιγμή η διαφωνία αυτή δεν απασχολεί ούτε τον κύριο Τσίπρα ούτε τον κύριο Καμένο. Αντιθέτως, είναι και οι δύο στοχοπροσιλωμένοι στο να γίνουν τα πρώτα σταθερά βήματα στη μεταμνημονιακή περίοδο για την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την αισιοδοξία μας, σας λέω το εξής, ότι υπάρχει μια έντιμη συμφωνία με τον κύριο Καμένο. Υπάρχει μια ειλικρινή συμφωνία με τον κύριο Καμένο. Ωστόσο, έχουμε την πεποίθηση ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η δυνατότητα, ούτε αυτή τη στιγμή ούτε πρόκειται στο μέλλον να υπάρξει, δεν υπάρχει η δυνατότητα από κανέναν να προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις, και αυτό είναι ζήτημα που έχει να κάνει με τα κοινοβουλευτικά μαθηματικά και τους πολιτικούς συσχετισμούς. Δεν υπάρχουν υπόγειες σχέσεις με κανέναν βουλευτή της αντιπολίτευσης. Αντίθετα όμως, υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές τοποθετήσεις συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων που λένε ότι δεν είναι ορθό αυτή η κυβέρνηση να μην ολοκληρώσει την τετραετία. Και όχι μόνο δεν είναι, και το λένε αυτό όχι για λόγους προσωπικούς, αλλά αντιθέτως το λένε για λόγους που έχουν να κάνουν με την ανάγκη να εδραιωθεί η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα στη χώρα. Παρακαλώ. Εφόσον λέτε ότι δεν υπάρχει καμία πρεμούρα για την κύρωση της συμφωνίας, το ενδεχόμενο, και το ρωτάω αυτό γιατί ο κύριος Καμένος το έχει πει σε συνέντευξή του, το ενδεχόμενο να πάει η κύρωση μετά τις εκλογές, δηλαδή να γίνει μπαλάκι στην επόμενη κυβέρνηση, το εξετάζεται? Και κάτι ακόμα, είναι πραγματικά αντιφατικό το αποτέλεσμα του χθεσινού δημοψηφίσματος όπως το χαρακτήρισε το Υπουργείο Εξωτερικών? Γιατί από αυτά που μας είπατε, αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον υπάρχει άλλη άποψη στο Μαξίμου. Λοιπόν, ακούστε. Η ίδια η συμφωνία λέει ότι αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση θα πρέπει η συμφωνία των Πρεσπών να κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή. Από τη δική μας μεριά θα ήταν το άκρον άωτον της αναξιοπιστίας μια πολιτική πρωτοβουλία που έχουμε πάρει να μην την ολοκληρώσουμε και να πούμε ότι δεν σηκώνουμε αυτή τη μεγάλη, την ιστορική, την εθνική ευθύνη και παραπέμπουμε το ζήτημα, το μεταθέτουμε σε μια επόμενη Βουλή. Για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό? Θεωρείτε ότι δεν έχουμε ισχυρά επιχειρήματα για να υποστηρίξουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών? Το αντίθετο συμβαίνει. Την υποστηρίζουμε και θέλουμε να τη δούμε σε ισχύ. Αυτή είναι η πολιτική στάση αυτής της κυβέρνησης, αυτή είναι η πολιτική στάση του Πρωθυπουργού. Σε ό,τι αφορά δε το αν είναι ή δεν είναι αντιφατικό το δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα μάλλον του δημοψηφίσματος, επιτρέψτε μου να σας ξαναδιαβάσω τις πρώτες φράσεις της εισαγωγικής μου τοποθέτησης, όπου είπα ότι το χθεσινό δημοψήφισμα το αποτέλεσμα του χθεσινού δημοψηφίσματος στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αποτελεί μια θετική εξέλιξη στην πορεία για την κύρωση και θέση σε ισχύ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μας προβληματίζει ωστόσο
Εδώ έχει χρησιμοποιηθεί ένας αντιθετικός σύνδεσμος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μιλάμε για μια αντίθεση. Δηλαδή, ένα αντιφατικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό απαντά ευθέως και με καθαρότητα στην ερώτησή σας. Παρακαλώ, κύριε Κλαβιάνη. Να πάω στο θέμα του προϋπολογισμού και των συντάξεων. Λέτε ότι η ακριβής ποσοτικοποίηση των μέτρων της ΔΕΘ αλλά και των συντάξεων θα γίνει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε αποφάσεις ή θα μείνουν έτσι όπως ισχύουν οι περικοπές, είτε η κατάργησή τους θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο και σίγουρα πριν το Eurogroup του Δεκεμβρίου που θα κριθεί η εκταμείευση της δόσης των SMPs. Κύριε Κλαβδιανή, επειδή θέλω να είμαι σαφής, η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να μην εφαρμοστεί το μέτρο της περικοπής των συντάξεων και αυτό θα αποτυπώνεται και στο σημερινό προσχέδιο του προϋπολογισμού. Η ακριβής ποσοτικοποίηση των μέτρων και των δημοσιονομικών προβλέψεων θα γίνει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μετά από τη σχετική διαβούλευση που θα ακολουθήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά δε τις πιθανές δημοσιονομικές παρεμβάσεις, είναι προφανές ότι αυτές απαιτούν συγκεκριμένη νομοθέτηση πριν από την κατάθεση του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού, διότι αν δεν έχουν νομοθετηθεί οι συγκεκριμένες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, δεν θα μπορούν να συμπεριληφθούν και στο πλαίσιο του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού. Πολλό δε μάλλον δεν θα μπορούν να συμπεριληφθούν στον ψηφισμένο προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση χρειάζεται για να προσδιοριστούν οι συγκεκριμένες δημοσιονομικές παρεμβάσεις θα γίνει πριν από την τελική ψήφιση του προϋπολογισμού. Παρακαλώ. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού που θα κατατεθεί απόψε, μια διευκρίνηση. Είπατε στην εισαγωγική σας τοποθέτηση ότι τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, ανεξαρτήτως περικοπής συντάξεων ή όχι, υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος να εφαρμοστούν. Αυτό, αν με επιτρέπετε. Λάθος κατάλαβα. Ότι ακόμα και χωρίς την περικοπή των συντάξεων, δηλαδή. Αν δεν περικοπούν οι συντάξεις, παρόλα αυτά δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος το ακριβές ύψος του οποίου θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης του προϋπολογισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ανεξαρτήτως περικοπής συντάξεων ή όχι. Αν υποθέσει κανείς ότι θα γινόταν η περικοπή των συντάξεων, θα δημιουργούνταν ακόμη μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος. Αλλά επειδή κάτι τέτοιο δεν προτιθέμεθα να ισχύσει, σας λέω ότι και χωρίς το μέτρο της περικοπής των συντάξεων υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να νομοθετηθούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Συνεπώς περιλαμβάνονται αυτές στο σχέδιο που κατατίθεται απόψε? Θα περιλαμβάνονται σε αδρές γραμμές, ωστόσο σας ξαναείπα ότι το οριστικό ύψος του ποσού που θα χρησιμοποιηθεί για τις εξαγγελίες αυτές θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης του προϋπολογισμού από την Κομισιόν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Παρακαλώ, κυρία Τζολέτου. Κύριε Εκπρόσωπε, αν η κυβέρνηση σε αυτή τη διαπραγμάτευση για τις συντάξεις με τους θεσμούς βρει μπροστά της έναν τοίχο, είναι αποφασισμένη να οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές? Εδώ υπάρχει μια διαβούλευση με πολύ καλούς όρους που γίνεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν υπάρχει λόγος να ψάχνετε λόγους για εκλογές. Η κυβέρνηση αυτή θα εξαντλήσει την τετραετία. Θα βρεθεί μια συνισταμένη με την Κομισιόν, καθώς είναι αυταπόδεικτο ότι το 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος μπορεί να επιτευχθεί και χωρίς την εφαρμογή του δημοσιονομικού μέτρου της περικοπής των συντάξεων. Παρακαλώ. Πρόσωπε, είχαν χθες μια τηλεφωνική επικοινωνία ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ζάεφ. Έχετε κάποιες λεπτομέρειες, κάτι παραπάνω που ήταν το κλίμα? Δεν έχω κάτι παραπάνω. Ήταν σε πάρα πολύ θετικό κλίμα, σε πάρα πολύ φιλικούς τόνους. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την υποστήριξή του στον κύριο Ζάεφ και τον επένεσε για την πρωτοβουλία του να προχωρήσει με την διαδικασία για την κύρωση της συμφωνίας. Τον επένεσε για την πρωτοβουλία του να προχωρήσει την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στο Κοινοβούλιο της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Μέχρι χτες διάφορα στελέχη της κυβέρνησης ανέφεραν ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν θα περιλαμβάνονται οι περικοπές της συντάξης.
Ωστόσο και εσείς χτες σε συνέντευξή σας και σήμερα αναφέρετε ότι θα περιλαμβάνονται. Τι έχει μεσολαβήσει, γιατί αυτή η μεταστροφή? Ευχαριστώ. Όχι, όχι, επιτρέψτε μου να πω, έχετε παρακολουθήσει με σαφήνεια τα λεγόμενά μου. Αυτό το οποίο θα περιγράφει το προσχέδιο θα είναι το σημερινό δημοσιονομικό περιβάλλον, δηλαδή το τι θα συνέβαινε αν εφαρμόζονταν μέτρα και αντίμετρα, και αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού των αποτελεσμάτων των δημοσιονομικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, όταν καταθέτεις ένα προσχέδιο προϋπολογισμού, λες ποια είναι τα ψηφισμένα μέτρα, τι θα συνέβαινε αν ίσχυαν όλα αυτά τα ψηφισμένα μέτρα, θα είχα αυτό το συγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι μια βάση υπολογισμού για να δεις πώς θα μπορέσεις, μάλλον είναι μια βάση υπολογισμού για τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις που θέλεις να κάνεις. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό. Παρακαλώ, κύριε Κατσιγιάννη. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη, πρώην υπουργό της πρώτης κυβέρνησης αριστεράς, που τα τελευταία 24 ώρα και με δηλώσεις του, αλλά και όπως προκύπτει από τη σχετική δικογραφία σας, καταγγέλει ότι τα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου έχουν ορχιστρώσει ένα μπαράζ πολιτικών διώξεων προς το πρόσωπό του και σε άλλα στελέχη τα οποία έχουν κινητοποιηθεί για τους πληστηριασμούς. Και θεωρεί, έχει καταγγείλει μάλιστα, ότι ασφαλίτες ντυμένοι καμεραμάν τον παρακολουθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής του δράσης. Πώς απαντάει η κυβέρνηση σε αυτά που καταγγέλει ο πρώην υπουργός σας? Λοιπόν, κύριε Κατσίγιαννη, εδώ τα πράγματα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ καθαρά και σαφή από τη δική μας πλευρά. Η ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο μιας εισαγγελικής παραγγελίας, για την οποία όπως γνωρίζετε δεν έχει ευθύνη η διοίκηση αλλά έχει ευθύνη η δικαστική εξουσία, και στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης κάλεσε σε απολογία τον κύριο Λαφαζάνη. Δεν θεωρώ ότι είναι και πολύ εύστοχη, τέλος πάντων, η συγκεκριμένη εξέλιξη από την μεριά όσων έχουν την ευθύνη για την διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι ουδέποτε, και εδώ θέλω να είμαι σαφής, η ελληνική αστυνομία παρακολούθησε την πολιτική δράση του κυρίου Λαφαζάνη, και μάλιστα με τον τρόπο τον οποίο ισχυρίζεται ο κύριος Λαφαζάνης ότι έγινε, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την πολιτική του δίωξη. Θα ήμασταν ανόητοι στην κυριολεξία. Δεν βάζω εδώ το ζήτημα αρχής ότι ποτέ δεν θα προχωρούσε η ελληνική κυβέρνηση σε μια τέτοια κίνηση ή δεν θα ανεχόταν μια τέτοια πρακτική. Θα σας το θέσω και στο επίπεδο του ρεαλισμού, ότι θα ήμασταν ανόητοι αν προχωρούσαμε σε οποιαδήποτε τέτοια κίνηση. Τώρα, αν ο κύριος Λαφαζάνης θέλει να αυτοειροποιηθεί, αυτό είναι δικό του ζήτημα, και για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται και μιλά, κρίνεται και από τον ελληνικό λαό και από την ελληνική αριστερά. Εγώ θα σας πω ότι εμείς σε καμία περίπτωση ούτε ποτέ δώσαμε εντολή, ούτε ποτέ συνέβη οποιοδήποτε τέτοιας μορφής παρακολούθηση όπως αυτή που ισχυρίζεται ο κύριος Λαφαζάνης. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει σε διαβούλευση το νομοσχέδιο της στοιχηματικές εταιρείες, όπου ζητείται ένα ποσό, νομίζω, 5 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να αδειοδοτηθούν. Σε σύγκριση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αυτό το ποσό θεωρείται μεγάλο. Μήπως με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται συνθήκες ολιγοπωλιακές ή ακόμα και μονοπωλιακές στον χώρο του στοιχήματος? Όχι, δεν το θεωρώ αυτό. Αντιθέτως, οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν πάρα πολύ μεγάλους τζίρους, παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλα κέρδη, και από τη μεριά του Υπουργείου Οικονομικών θεωρήθηκε ένα εύλογο ποσό για να μπορέσει μια εταιρεία να αδειοδοτηθεί. Η άλλη λύση θα ήταν να έχουμε ένα νούμερο κλάουζ, ένα κλειστό αριθμό δηλαδή αδειών που θα μπορούσαμε να δώσουμε, πράγμα το οποίο θα οδηγούσε σε αυτό που θα λέγαμε πλειοδοσία, δηλαδή όποιος έδινε τα περισσότερα θα έμπαινε. Εμείς θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε έναν ανοιχτό αριθμό και γι' αυτό το λόγο προσδιορίσαμε το συγκεκριμένο ποσό. Η διαβούλευση συνεχίζεται, ωστόσο νομίζω ότι το συγκεκριμένο ποσό είναι εύλογο για την αδειοδότηση των στοιχηματικών εταιριών. Παρακαλώ, κύριε Περδικάρη. Θέλω να σας ρωτήσω εάν υπάρχει κάποιο σχόλιο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Μόρια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα και του διεθνούς τύπου πλέον, έχει ξεφύγει δηλαδή από τα σύνορα. Κυρίως όμως σας ρωτώ διότι πριν από 2 εβδομάδες, συγκεκριμένη δημοσιογράφη και συγκεκριμένη εφημερίδα, ο Φιλελεύθερος, που ξεκίνησε την έρευνα αυτή,
με αφορμή και τα κονδύλια, οδηγήθηκαν στο κρατήριο από μία μήνυση στελέχωση της κυβέρνησης. Λοιπόν, ακούστε, έχω τοποθετηθεί και η ελληνική κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί σε σχέση με την διαδικασία του αυτοφόρου, στην οποία όμως πρέπει να σχολιάσω ότι η διεύθυνση του φιλελεύθερου προσπάθησε κιόλας να την προκαλέσει αρκετά. Εν πάση περιπτώσει, δεν καταλαβαίνω ότι δεν είναι ιδιαιτέρως εύκολο ζήτημα. Έχουμε πει ότι πιθανότατα θα υπήρχε ανάγκη για δημόσια διαβούλευση σε σχέση με το αν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει η διαδικασία του αυτοφόρου για εγκλήματα συκοφαντικής δυσφήμισης δια του τύπου και δι' που τελούνται από δημοσιογράφους να ισχύει. Αυτό όμως είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Πάμε τώρα στην ουσία του ερωτήματός σας για τη Μόρια. Δεν είναι ο Φιλελεύθερος μόνο που κάνει έρευνα για τη Μόρια. Πολλές εφημερίδες, πολλοί δημοσιογράφοι προσπαθούν να καταγράψουν μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση η οποία υπάρχει εκεί. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι από τη μεριά του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για την αποσυμφόρηση του νησιού και όπως ξέρετε τις τελευταίες μέρες έχουν αποχωρήσει εκατοντάδες άνθρωποι από τη Μόρια στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης αποσυμφόρησης. Αυτό βεβαίως δεν το βλέπω να καλύπτεται και ιδιαιτέρως από τις αντιπολιτευτικές εφημερίδες. Το δεύτερο πράγμα, σε ό,τι αφορά τα κονδύλια τα οποία λέτε, έχει απαντηθεί 4, 5, 6, 10, 12 φορές και δεν ξέρω για πόσο καιρό θα επαναφέρετε αυτή την συκοφαντία, μια και δεν σας αρέσουν οι συκοφαντίες, κύριε Περδικάρη, η οποία έχει προκύψει και από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολλάκις αναφέρει ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σε σχέση με τη διαχείριση των κονδυλίων για το μεταναστευτικό από την Ελλάδα, αλλά αντιθέτως εκκινήθηκε μια διαδικασία που είχε να κάνει, που προκλήθηκε μάλλον από τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα και η οποία είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξει και πάλι σε ένα συμπέρασμα ότι δηλαδή δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως κακοδιαχείριση για αυτό το θέμα. Διότι ξέρετε, η κακοδιαχείριση δεν αφορά τελικά την ελληνική κυβέρνηση, εφόσον αποδειχθεί ότι ισχύει. Αυτός ο οποίος είναι ο κύριος ωφελούμενος από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι οι διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι παρεμβαίνουν και προσπαθούν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να εξομαλύνουν την ζωή των προσφύγων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες πρώτης υποδοχής στην Ευρώπη. Δηλαδή πρόκειται για οργανισμούς όπως και ΜΚΟ, οι οποίες για πάρα πολλά χρόνια δραστηριοποιούνται στον χώρο της προστασίας των προσφύγων και νομίζω ότι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν κάνουμε καταγγελίες με μοναδική επιδίωξη και μοναδικό στόχο να προκαλέσουμε πολιτικές εντυπώσεις και πολιτικό θόρυβο. Παρακαλώ. Ναι, βεβαίως, κύριε Κατσίγιαννη. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Αν θυμάμαι καλά, είχε ψηφιστεί ένας νόμος και υπήρχε και ένα σχέδιο από τον πρώην γραμματέα μεταναστευτικής πολιτικής, τον κύριο Βουδούρη, που ουσιαστικά προέβλεπε ότι μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ασχέτως αν ο κύριος Βουδούρης έφυγε και πήγε στο σπίτι του, η ευθύνη για τη σύντηση των προσφύγων θα έπρεπε να φύγει από την αρμοδιότητα του στρατού. Παρ' όλα αυτά, αυτό συμβαίνει ακόμη σήμερα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί ο στρατός έχει ακόμα αυτή την ευθύνη και αν θα αλλάξει κάποια στιγμή? Ξέρετε ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι ένα νεοσύστατο Υπουργείο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική δημόσια διοίκηση και νομίζω ότι είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που ο στρατός ακόμη παίζει και ορθώς έναν κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια διαχείρισης προσφυγικής κρίσης. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.